Στην Αμαλιάδα βρέθηκε την Παρασκευή ο πρόεδρος και ιδρυτής του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Λαζαράκιο Δημοτικό Μέγαρο. Ο κύριος Βελόπουλος επικεντρώθηκε στις αρχές και τις θέσεις του κόμματός του, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στις κυβερνήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση. Από την Αμαλιάδα αλλάζουμε την Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την πατρίδα και να δημιουργήσουμε μια νέα προοπτική. Από την Αμαλιάδα αλλάζουμε την Ελλάδα. Με αυτή την φράση ξεκίνησε χθες την ομιλία του στην Αμαλιάδα και έδωσε το στίγμα του ο πρόεδρος και ιδρυτής του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κύριος Βελόπουλος μίλησε το απόγευμα στο Λαζαράκιο Δημοτικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχτηκαν θερμά υποστηρικτές του. Ο ίδιος επικεντρώθηκε στη διάρκεια της ομιλίας του στις αρχές και τις προτάσεις του κόμματός του, ωστόσο στην αρχή δεν απέφυγε να αναφερθεί και στην επικαιρότητα. Δυστυχώς, σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τι σημαίνει να είμαστε Έλληνες. Δεν έχουν καταλάβει ότι στο διάβα των αιώνων ένας λαός, ένα έθνος, εμείς οι Έλληνες δημιουργήσαμε πολιτισμό, φτιάξαμε αξίες, φτιάξαμε προγράμματα, φτιάξαμε οράματα για όλο τον πλανήτη. Και θα το πω στεγνά. Μας χρωστάνε και δεν τους χρωστάμε. Μας οφείλουν και δεν τους οφείλουμε. Χρωστάνε ό,τι έχουν στην Ελλάδα. Αναφορικά με τις θέσεις του κόμματος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία, τονίζοντας ότι για την ανασυγκρότηση της οικονομίας απαιτείται έμφαση στην πρωτογενή παραγωγή. Υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, να εφαρμοστούν μέτρα για την στήριξη της καινοτομίας και των επιχειρήσεων, ενώ έκανε λόγο για ολική αναδιάρθρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος και τη δημιουργία κράτους πρόνοιας με οριστική ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως έδιναν επιδοτήσεις για να αλλάξουμε καλλιέργειες εμείς και να παράγουμε άλλα προϊόντα, αλλά με την καθοδήγηση του κράτους, δηλαδή του Υπουργού, της κυβερνήσεως, να πάρει τον αγρότη από το χέρι και να τον οδηγήσει σε μια άλλη εναλλακτική καλλιέργεια. Αυτοί εξαργύρωναν την ψήφο σας, τη σιωπή σας, με δανεικούς προδοσίας. Σας έδιναν επιδοτήσεις για να καταντήσουμε τα χωράκια μας χέρσα. Και η Ελλάδα, η ομορφότερη χώρα του κόσμου, με το καλύτερο κλίμα του κόσμου, με το καλύτερο ήλιο του κόσμου, μπορούμε να καλλιεργούμε 2 ή 3 φορές το χρόνο, να έχει 7 δις. Να έχει 7 δις. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Θα σας το πω μα. Για να μπορούν να σε εκβιάζουν σήμερα όλοι αυτοί, ότι αν συμβεί στραβή και βγούμε από το ευρώ, θα έχουμε πρόβλημα και δεν μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Αυτοί τα δικά τους παιδιά τα διορίζουν ακόμη και με αντίπαλες κυβερνήσεις και τα δικά σας τα παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εφαρμοστεί η συγχωρία, η ισοπολιτεία, τα ίσα δικαιώματα στα παιδιά.